Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η επιγραφή στον τάφο της Ανθούλας, με το όνομα της θα κάνει την Καλλιοπή να αναλάβει δράση. Πάει να συναντήσει τον Αγγελό και τον προειδοποιεί, να μην σκαλίζει άλλο το παρελθόν. Το ίδιο βράδυ όμως, ο Άγγελος θα εμφανιστεί στο σπίτι της Καλλιόπης και θα αποκαλύψει, στον Αστέρι και στον Μάθιο πως είναι υιοθετημένος, και πως το όνομα της πραγματικής του μητέρας είναι Ανθούλα Σταματάκη. Ο Μαθιός και ο Αστέρης θα παγώσουν, ενώ η Καλλιόπη θα αποκαλύψει τα μυστικά που τη βαραίνουν τόσα χρόνια. Ο Πέτρος βλέπει τον Αστέρι μαζί με την Αργυρό και γίνεται έξαλλος. Η Μαρίνα, που βρίσκεται κοντά, προσπαθεί να αποτρέψει τη συμπλοκή, αλλά ο Πέτρος πιάνεται στα χέρια με τον Αστέρι. Τον κατηγορεί, πως θα της καταστρέψει τη ζωή της. Το όλο σκηνικό το βλέπει ο Μαθιός και πιέζει τον Αστέρι να του πει για ποιο λόγο τσακώθηκε με τον Πέτρο Βρουλάκη. Τα νέα κυκλοφορούν στο χωριό και όλοι φοβούνται, μήπως ξαναρχίσει η βεντέτα. Ο παπά Μιχάλη ζητά από τον Αντώνη, να παρεύει πριν να είναι αργά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.